Καθημερινό είναι πλέον το φαινόμενο των περιστατικών μικροκλοπών σε στάσεις λεωφορείων που σημειώνονται στο κέντρο της πόλης. Όπως εξηγούν πολίτες στην κάμερα του Atlas, η τακτική είναι πάντα ίδια. Ομάδες 2 ή 3 ατόμων εκμεταλλεύονται το συνωστισμό έξω από τις στάσεις και βρίσκουν την ευκαιρία να κλέψουν κινητά και πορτοφόλια πριν γίνουν αντιληπτοί. Τι παρακολουθάνε, είναι εκπαιδευμένοι. Είτε σε στάσεις, είτε σε μέσα στο λεωφορείο την ώρα που υπάρχει συνωστισμός, την ώρα που σχολνάνε οι εργαζόμενοι, τα σχολεία και ξέρω εγώ. Αυτοί είναι όπως ο λύκος. Χαίρονται στην αναμπουμπούλα. Ξεκινάνε από τις στάσεις, δηλαδή είναι εκεί σταματημένες οι στάσεις, κοιτάνε ποιο λεωφορείο θα έχει πολύ κόσμο, θα υπάρχει έντονο στριμωχτίδι και μπαίνουν εκεί μέσα. Μπήκα μέσα, είχε πάρα πολύ κόσμο. Βρήκα τέλος πάντων, σηκώθηκε μια κοπέλα να καθίσω και εκεί την ώρα δεν ξέρω, αισθάνθηκα κάτι να μου λείπει. Και κοιτάω και έλειπε το πορτοφόλι μου. Για πότε το παίρνουν, χαμπάρι δεν παίρνουμε. Επαγγελματίες κλέφτες είναι αυτοί. Τα περισσότερα περιστατικά σημειώνονται μπροστά σε στάσεις λεωφορείων και κυρίως σε αυτές που έχουν την περισσότερη κίνηση, όπως η στάση στην Αριστοτέλους επί της οδού Εγνατία. Αγαπημένη λία των επίδοξων κλεφτών είναι οι μαθητές, οι φοιτητές αλλά και οι ηλικιωμένοι. Συχνό το φαινόμενο, δηλαδή κάνουν ότι μπαίνουν στο λεωφορείο και βγαίνουν να αρπάζουν είτε τις προάλλες είτε μπροστά στα μάτια, να αρπάζουν το κολλιέ μια κοπέλα, τη τραβήξαν από το λαιμό. Πορτοφόλια, να ανοίγουν τσάντες από μικρά παιδιά να βγάζουν τα πράγματά τους. Άλλες φορές βγάζουν τετράδια. Αν δεν δουν ότι είναι κάτι πολύτιμο, απλά την αφήνουν ανοιχτή και το κάνουν έτσι. Παίρνω λεωφορείο, πάω να βγάλω το κινητό για να δω τι γίνεται με το ενημερώσεις και τέτοια. Ξαφνικά το κινητό λείπει. Ανάλογη είναι η κατάσταση που επικρατεί και στην περιοχή της Καμάρας. Καμάρα συμβαίνουν πάρα πολλά. Δηλαδή, μια γνωστή μου ανέβαινε στο λεωφορείο και μπήκε στο λεωφορείο και της πήραν κατευθείαν το κινητό από τη τσέπη. Γίνονται και κλοπές και, και εδώ πάνω στον δρόμο. Όχι μόνο στο λεωφορείο επάνω. Προχθές εδώ μια κυρία το είχα πει κιόλας ότι καθόταν, πήρε την τσάντα της και έφυγε. Όπως υποστηρίζουν οι πολίτες, η αστυνόμευση, αν και υπάρχει, είναι σε σημαντικό βαθμό ελλιπής. Ελλιπής είναι, παιδί μου, είναι ελλιπής η αστυνομία. Οι άνθρωποι είναι πολύ λίγοι και ίσως δεν γίνεται σωστή κατανομή, ποιες είναι οι θέσεις που πρέπει να φυλάξουν, να προστατέψουν. Έχει η αστυνόμευση καλύτερη από πριν. Αλλά εντάξει, νομίζω και αυτοί λίγο δεν τα βλέπουν, έτσι νομίζω. Εδώ και λίγο καιρό βλέπω εδώ στην Αριστοτέλους που να κινείται έτσι η αστυνομία. Στην Αριστοτέλους να έχει κίνηση. Πάντως η ελληνική αστυνομία ενισχύει την αστυνομική της παρουσία στις περιοχές όπου εντοπίζονται τα περισσότερα περιστατικά.